Μία εβδομάδα αργότερα, περίπου στις ημέρες των φώτων, αναμένονταν η μεγάλη έκρηξη των κρουσμάτων που άρχισε να αποτυπώνεται στην έκθεση του ΕΟΔΗ την περασμένη Τρίτη, με τον αριθμό τους βέβαια να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την αλλαγή πλάνων σε κυβερνητικό επίπεδο και την επίσπευση της εφαρμογής των μέτρων που είχαν ανακοινωθεί για τις 3 Ιανουαρίου. Την αιτία αυτού του άλματος των αριθμών έδωσε η καθηγήτρια επιδημιολογίας και διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ευαγγελία Τζάνη, σημειώνοντας πως η σφοδρότητα του φαινομένου δεν οφείλεται μόνο στην παραλλαγή όμικρον, η οποία εξάλλου δεν έχει επικρατήσει ακόμη στη χώρα μας, κάτι που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, αλλά σε μεγάλο βαθμό στην ανησυχία εξαιτίας της παραλλαγής και την αυξημένη κοινωνική δραστηριότητα. Μία ακόμη παράμετρος είναι ότι η αυξημένη κοινωνική δραστηριότητα και η έναρξη της επικράτησης της όμικρον ήρθε όταν οι νέοι, μαθητές και φοιτητές δεν κάνουν τον τακτικό έλεγχο που έκαναν έως τις 18 Δεκεμβρίου. Σε αυτά βέβαια έρχονται να προσθεθούν και οι μετακινήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Είδαμε τις τελευταίες μέρες μετά την ύφεση που είχε καταγραφεί μια πολύ έντονη αύξηση, ειδικά με την χθεσινή καταγραφή. Για την περιοχή μας αυτή η καταγραφή επιβεβαιώνεται ως προς την τάση της αύξησης και από την περιβαλλοντική επιτήρηση στα λίμματα. Έχουμε και εκεί αύξηση, την οποία αναμένουμε να δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η αύξηση τις επόμενες μέρες. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε 2-3 καταγραφές ακόμη τις επόμενες μέρες για να έχουμε έναν εβδομαδιαίο μέσο όρο, στο πούμε ένα μέσο όρο 7 ημερών, για να δούμε ακριβώς τη δυναμική του φαινομένου. Γιατί η σφοδρότητα του φαινομένου καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το πόσο γρήγορα διπλασιάζονται οι αριθμοί, για να το πούμε απλά. Αυτό λοιπόν που θορύβησε ιδιαίτερα με τη χθεσινή καταγραφή ήταν ότι είχαμε ένα διπλασιασμό πάρα πολύ γρήγορα. Περιμένουμε όμως από εκεί που είχαμε έναν αριθμό κρουσμάτων, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα διπλασιάστηκε ο συνολικός αυτός αριθμός κρουσμάτων και μάλιστα με μία επικράτηση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στην Αθήνα, όπως και σε εμάς εδώ αντίστοιχα. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό? Γιατί υπάρχει ήδη μια έντονη συζήτηση και ανησυχία για το αν αυτό οφείλεται στην όμικρον αποκλειστικά. Η απάντηση είναι όχι. Η συνεισφορά της όμικρον υπάρχει σε αυτή την αύξηση που ούτως ή άλλως την αναμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι την αναμέναμε την πρώτη εβδομάδα του χρόνου, όχι αυτή την εβδομάδα, την αναμέναμε λίγο αργότερα. Όμως, τι άλλο συνεισφέρει σε αυτή την αύξηση? Συνεισφέρει το γεγονός ότι η ανησυχία λόγω της όμικρον όθησε την κοινότητα να έχει εντονότερη κοινωνική δραστηριότητα πριν τις εορτές, ενώ θα το περιμέναμε μέχρι τα Θεοφάνεια να έχουμε αυτή τη δραστηριότητα. Υπήρχε μία τάση λοιπόν στον τοπικό πληθυσμό, να το πούμε έτσι, να βγάλει τις υποχρεώσεις του νωρίτερα. Αυτό έχει καταγραφεί και στην πόλη και από την κινητικότητα ούτως ή άλλως. Και η άλλη παράμετρος που δεν μας βοήθησε είναι ότι η αυξημένη κοινωνική δραστηριότητα και η έναρξη της επικράτησης της όμικρον έρχεται όταν ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που είναι οι νέοι, μαθητές και φοιτητές δεν κάνουν τον τακτικό έλεγχο που έκαναν μέχρι τις 18 του μηνός. Άρα λοιπόν έχεις ένα ποσοστό του πληθυσμού το οποίο δεν υπάρχει πια το καθεστώς της εντατικής επιτήρησης. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες όλοι συνεισφέρουν, τα ταξίδια επίσης, οι μετακινήσεις, ειδικά από το εξωτερικό, όλο αυτό δημιουργεί μια σύνθετη εικόνα. Και ανάλογα χρειάζεται τροποποίηση της συμπεριφοράς και στο επίπεδο του πολίτη, αλλά και στο επίπεδο της πολιτείας με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Ζητούμενο για τους ειδικούς είναι να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για την νοσηρότητα της παραλλαγής όμικρον. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία που διαθέτει η επιστημονική κοινότητα προέρχονται από χώρες της Αφρικής, με διαφορετικά όμως δημογραφικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής η ένδειξη για ηπιότερη νόσηση χρειάζεται περισσότερα δεδομένα, καθώς δεν είναι γνωστό αν αφορά όλο τον πληθυσμό. Και γι' αυτό το λόγο, όπως σημείωσε η κυρία Τζάνη, είναι αναγκαία και η λήψη μέτρων προστασίας και ενίσχυσης του συστήματος υγείας από την πολιτεία, αλλά και η τήρηση των μέτρων και ο περιορισμός των κοινωνικών επαφών από τους πολίτες. Αυτά τα δεδομένα που έχουμε, που έχουμε μία ένδειξη για ηπιότερη νοσηρότητα ως πρώτη εικόνα, ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί στη λεπτομέρειά τους. Δεν ξέρουμε αν αυτή η μειωμένη νοσηρότητα είναι καθολική, αν αφορά
και που μας νοιάζει εμάς τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου, αν αφορά τους ανθρώπους που είναι και υψηλού κινδύνου και πλήρως εμβολιασμένοι και κυρίως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τους ανθρώπους που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Άρα λοιπόν προς το παρόν δεν έχουμε να πούμε ή να κάνουμε κάτι για την οσιρότητα, παρά μόνο θα πρέπει η πολιτεία να λειτουργεί έχοντας και το κακό σενάριο στο μυαλό της για μια ακόμη φορά, να δει τη ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος υγείας σε όλα του τα επίπεδα, από τη δημόσια υγεία, την πρωτοβάθμια, μέχρι το τελικό στάδιο των μονάδων εντατικής θεραπείας, και φυσικά χρειάζεται από τον πολίτη μια σύνεση. Δεν χρειάζεται πανικός. Υπάρχει ένα έντονο κλίμα πανικού τις τελευταίες ημέρες. Αυτό το κλίμα δεν βοηθάει ποτέ. Θέλουμε ψυχραιμία. Τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ο καθένας από εμάς ως πολίτης. Χρειάζεται μια στάθμιση των κοινωνικών μας δραστηριοτήτων, εντατική χρήση των self-test. Είναι η ώρα να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά που τα έχουμε μέσα στο σπίτι, είναι η ώρα πριν από τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις να τα χρησιμοποιήσουμε και να έχουμε και το θάρρος, αν θέλετε, να ακυρώσουμε, να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ταυτόχρονα η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ενδείξεις ότι η Όμικρον αναιρεί την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Έχουμε κάθε λόγο να προγραμματίσουμε την επαναληπτική δόση, σημείωσε η κυρία Τζάνη, προσθέτοντας πως ο εμβολιασμός παιδιών και εφήβων είναι μια ασφαλής παρέμβαση σε σχέση με τον κίνδυνο να νοσήσουν χωρίς την προστασία του εμβολίου. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και διαμορφώνεται ως τάση και ειδικά στα κέντρα της παραπληροφόρησης είναι ότι η Όμικρον αναιρεί την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Εάν θα έχουμε τροποποίηση της αποτελεσματικότητας, είναι κάτι το οποίο θα το ξέρουμε όταν θα έχουμε την πλήρη ανάλυση των δεδομένων από τις μεγάλες χώρες και με τον καιρό και από εμάς. Από την νοσηρότητα που καταγράφουμε εμείς, που θα την αποδώσουμε, θα μπορούμε να την αποδώσουμε στην Όμικρον. Άρα, ο εμβολιασμός λειτουργεί πρακτικά ως ένα μαξιλάρι και για την Όμικρον. Και αυτό που αναδύεται ως τάση για τις χώρες που έχουν τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, είναι ότι φαίνεται ότι η επαναληπτική δόση βοηθά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, ότι έχουμε κάθε λόγο να προγραμματίσουμε την επαναληπτική δόση. Η άλλη μεγάλη τάση που καταγράφεται είναι ο εμβολιασμός των παιδιών και των εφήβων. Και εκεί είναι κάτι που πια έχουμε την ωριμότητα των δεδομένων, να πούμε ότι οι δεδομένες της επιδημιολογικής κατάστασης είναι μια παρέμβαση που είναι ασφαλής σε σχέση με τον κίνδυνο που διατρέχουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά να νοσήσουν από τον ιό χωρίς την προστασία του εμβολίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν δεν αλλάζουν πολλά πράγματα για σήμερα που μιλάμε σε σχέση με αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε βήματα πίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε ως προς την προστασία και τη συνέπειά μας, είτε ως προς τον προγραμματισμό μας. Με τον αριθμό των κρουσμάτων σε δυσθεώρητα ύψη, οι επόμενες ημέρες για μία ακόμη φορά είναι κρίσιμες, καθώς θα αποτυπωθεί και η πίεση στο σύστημα υγείας, κάτι που θα δώσει απαντήσεις για την οσιρότητα της παραλλαγής Όμικρον. Αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες δύο εβδομάδες που αναμένουμε την οσιρότητα και τη σοβαρή οσιρότητα. Ξέρουμε ότι έχουμε μία μείωση του μέσου όρου νοσηλείας, της διάρκειας νοσηλείας κατά κάποιες ημέρες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρουμε όμως αν αυτή η μείωση είναι ικανή να μπορέσει να αντισταθμίσει τη μεγάλη αύξηση που θα έχουμε της προσέλευσης στο σύστημα. Δηλαδή αναμένουμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με χρόνια προβλήματα, ότι δεν θα αρκεστούν πιθανότατα σε μια τηλεφωνική επικοινωνία ή στη διαχείριση μιας ίωσης σαν να είναι μια άλλη ίωση, θα αναζητήσουν βοήθεια στο σύστημα. Αυτό θα έχει κάποια, θα αναμένουμε να υπάρχει φορτίο, φόρτιση του συστήματος και επίσης δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα έχουμε παρατεταμένες νοσηλίες ή η κρίσιμη αλλαγή που είδαμε με τη Δέλτα, ότι μπορεί να έχουμε ιππιότερες νοσηλίες κατά μέσο όρο στις κλινικές COVID, αλλά είχαμε πολύ σοβαρή νοσηλότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες να έχουμε την καλύτερη εικόνα σχετικά με την νοσηρότητα και παράλληλα χρειάζεται άμεση θωράκιση του συστήματος υγείας.